την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οπωσδήποτε πρέπει να το πούμε. Είμαι και πρόεδρος της Ένωσης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας Υπήρου. Κοινό καλό είναι το όνομά μας κιόλας, έτσι, για να δείξει, να χαρακτηρίσει, ας πούμε, το με τι είναι επιφορτισμένοι οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Ασχολούμαστε με την προώθηση μοντέλων που μέσα από τα οποία πολίτες, δήμοι και τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Είναι αυτό που ακούμε τα τελευταία χρόνια, τις ενεργειακές κοινότητες. Και βοηθάτε δηλαδή τις ενεργειακές κοινότητες. Ακριβώς. Τις με συμβουλευτική. Παρέχοντας συμβουλευτική, βοηθάμε δηλαδή ενεργειακές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα να ιδρυθούν, είτε αυτές που έχουν ήδη ιδρυθεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες. Την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οπωσδήποτε πρέπει να το πούμε. Είμαι και πρόεδρος της Ένωσης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας Υπήρου. Κοινό καλό είναι το όνομά μας κιόλας, έτσι, για να δείξει, να χαρακτηρίσει, ας πούμε, το με τι είναι επιφορτισμένοι οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Να φροντίσουν τον κοινωνικό του σκοπό, δηλαδή το κοινό καλό. Το ευρύτερο καλό της κοινωνίας. Αυτός είναι ο σκοπός. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν αυτό που πρέπει να ικανοποιήσουν, είναι ο σκοπός τους. Οπότε εμείς συμβαίνει και είμαστε εργαζόμενοι της επιχείρησής μας. Είμαστε και επιχειρηματίες και εργαζόμενοι. Πληρωνόμαστε ως εργαζόμενοι, ενώ είμαστε επιφορτισμένοι με όλη τη διοίκηση επίσης της επιχείρησης, της σύστασης και τη διοίκηση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο μισθός μας είναι έξοδο για την επιχείρηση και το κέρδος πρέπει να επανεπενδύεται στο σκοπό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτή είναι και η διαφορά με τις mainstream επιχειρήσεις, ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν ένα σκοπό, κοινωνικό σκοπό, στον οποίο πρέπει να επανεπενδύουν την κάθε πιθανή, ας πούμε, κερδοφορία που μπορεί να έχουν. Και αυτό βοηθάει σε μια κοινωνική ανάπτυξη και στη λύση διάφορων κοινωνικών ζητημάτων. Πείτε μας δύο λόγια για την Ένωση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που έχετε κάνει. Ναι, η Ένωση Φορέων είναι, έτσι να το εξηγήσουμε έτσι με απλά λόγια, είναι κάτι σαν το επιμελητήριο για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας εν γέννη. Γιατί μπορεί φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας να είναι και κάποιος που δεν είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Μπορεί να είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, για παράδειγμα, που έχει ωστόσο στο προβλέψεις στο καταστατικό της, οι οποίες προβλέψεις την κάνουν να μπορεί να εγγραφεί στο Μητρό Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας. Πόσα μέλη έχει η Ένωση αυτή τη στιγμή? Η Ένωση αυτή τη στιγμή έχει 14 μέλη, μεταξύ αυτών είναι δύο ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει όλες οι δραστηριότητες των μελών είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Έχουμε από Κινσέπ, οι οποίοι ασχολούνται με την ψυχική υγεία, με τον τύπο, δηλαδή και στο αντικείμενό σας ακόμα. Έχουμε Κινσέπ, οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας, αποθήκευση κτλ., οι οποίες είναι ενεργειακές κοινότητες. Και όλη με την παραγωγή και με πάρα πολλά άλλα αντικείμενα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να ενταχθούν να ενταχθεί κάθε δραστηριότητα η οποία υπάρχει και βλέπουμε γύρω μας, ας πούμε, και στη mainstream επιχειρηματικότητα. Αλλά με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Φορολογικές διευκολύνσεις υπάρχουν, ναι. Κοιτάξτε, εκτός από τις διευκολύνσεις, τις οποίες έχουν να κάνουν με το ΤΕΒΕ, για παράδειγμα, με τα ασφαλιστικά. Υπάρχουν τα ασφαλιστικά, είμαστε ακόμα πιο δύσκολα, γιατί όπως σας είπα πριν, είμαστε και επιχειρηματίες και εργαζόμενοι. Οπότε, ενώ ένας εργαζόμενος συμβάλλει, ας πούμε, στα ασφαλιστικά του μόνο στο δικό του κομμάτι, εμείς πληρώνουμε οι ίδιοι και το μερίδιο του επιχειρηματία, τις εισφορές του επιχειρηματία, της επιχείρησης και τις εισφορές του εργαζομένου. Φορολογικά φορολογούμαστε σαν μισθωτοί.
Οπότε αυτό είναι ένα δυνητικά, ένα θετικό, αλλά μέχρι εκεί. Όλα τα άλλα κυλάνε κανονικά όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, έσοδα, έξοδα κτλ. Πότε δημιουργήθηκαν Kinsep και με ποια κοινωνική ανάγκη, είπαμε κάποια πράγματα, αλλά στην ουσία πότε δημιουργήθηκαν, για κάτι δείχνει. Ναι, η πρώτη έτσι, προσπάθεια είναι το 2011, ήταν υπουργός Λούκα Κατσέλη τότε, κυβέρνηση Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου. Ανάμεσα στα άλλα ήταν ένα βασικό, νομίζω πολύ σημαντικό σημείο, το ότι τότε ήταν πολύ μπροστά αυτά τα μοντέλα και το νομικό πλαίσιο γενικά και για την Ευρώπη. Δηλαδή ήταν πιο πολύ ερχόταν από την Αμερική η εμπειρία αυτή. Βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια, είχε πολλά κενά ο νόμος. Ήρθε μετά το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποιες αλλαγές, άλλες προς το καλύτερο, άλλες προς το χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, από τότε κύλησε νερό στο αυλάκι. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει εμπεδωθεί κάπως το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας και στην ελληνική κοινωνία. Όταν εμείς ξεκινήσαμε το 2015, ούτε η εφορία ήξερε ότι υπάρχει τέτοια νομική μορφή, ούτε κανένας θεσμός, ούτε η τράπεζα, ούτε κανείς. Οπότε αντιμετωπίζαμε προβλήματα καθημερινά με τη λειτουργία μας, αντιμετωπίζαμε προβλήματα όπου και να στρεφόμασταν, από τη μέρα που πηγαίναμε να ανοίξουμε το αφημί στην εφορία, μέχρι τη μέρα που πηγαίναμε να ανοίξουμε το λογαριασμό στην τράπεζα, σε κάθε δημόσια υπηρεσία υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Οπότε σιγά σιγά εκπαιδεύσαμε όλους τους δημόσιους φορείς και όλες τις, ακόμα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή όπως οι τράπεζες, πάνω στο αντικείμενο και στο τι είναι μια Kinsep και τι χαρτιά χρειάζεται. Μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να βοηθήσει κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον όχρο διατροφικό τομέα, είτε τις επιχειρήσεις τις ίδιες, είτε τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, να συνεργαστεί με επιχειρήσεις που ασχολούνται π.χ. με το marketing και το branding για την προώθηση. Οπότε δημιουργείται ένα οικοσύστημα. Και όταν μιλάμε για οικοσυστήματα, έχουμε μια προσέγγιση ολιστική που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Και προφανώς η ενέργεια είναι και αυτή ένας από τους τομείς. Οπότε θεωρήσαμε αυτονόητο το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα ήταν να ενταχθούμε στην Ένωση. Και να φέρω ένα παράδειγμα ότι και εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2016 ως Kinsep, η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν να γίνουμε μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενεργειακών Κοινοτήτων. Γιατί μας παρήχαν δικτύωση, μας παρήχαν τεχνογνωσία, βρίσκαμε ανθρώπους να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να αναπτύξουμε ιδέες κ.ο.κ. Οι ενώσεις γενικά νομίζω ότι είναι από τα βασικά κομμάτια οποιοδήποτε κλάδου για να καταφέρει να οργανωθεί συλλογικά και να πάει μπροστά. Η Ένωση αυτό που κάνει είναι ότι βοηθάει τα μέλη της να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες, σε όλα τα προβλήματα που έχουν. Είναι μια συλλογική, τους δίνει μια συλλογική εκπροσώπηση και πολιτικά, δηλαδή, για να καταφέρουν να αντιμετωπίζουν ό,τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά και τεχνικά. Εκπαίδευση δίνουμε στα μέλη μας, δικτύωση τους παρέχουμε, οπότε προσπαθούμε να λύσουμε ό,τι εμπόδια και να διευκολύνουμε, ας πούμε, όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Αυτό κάνει η Ένωση και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αναλάβει, μιας και το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας αρχίζει και παίρνει μπροστά και στην Ήπειρο, μάλλον όχι και στην Ήπειρο, πρώτα στην Ήπειρο, γιατί είναι από τα πρώτα μέρη της Ελλάδας όπου αρχίζει δειλά-δειλά και δημιουργείται ένα τέτοιο οικοσύστημα. Η Ένωση θα παίξει, νομίζω, βασικό ρόλο στο να ενισχύσει το ήδη υπάρχον οικοσύστημα, αλλά και στο να καταφέρει να το μεγαλώσει αυτό ακόμα περισσότερο. Έτσι λοιπόν, αυτό εμείς θα θέλαμε να προτρέψουμε τον οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την κοινωνική οικονομία, θέλει να κάνει το όνειρό του, έχει μια ιδέα και θέλει να την προχωρήσει, θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του, θα τον προτρέψουμε να έρθει, να μας βρει, να μιλήσουμε μαζί. Έχουμε και ένα site πλέον το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αλλά είναι λειτουργικό, μπορεί να μπει να μας βρει από εκεί μέσα, kinokalo.gr. Αυτό είναι το site, να έρθει να συζητήσουμε και να τον βοηθήσουμε όπου μπορούμε για να συστήσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και να τον βοηθήσουμε στο πώς θα προχωρήσει και παραπέρα. Και σε κάποια στιγμή να φτιάξετε μια Kinsep όλα τα μέλη της Ένωσης.
Δεν γίνεται αυτό. Τεχνικά η Ένωση είναι ΚΙΝΣΕΠ, είναι κοινωνική συνδεσμευτική επιχείρηση, είναι φορέας κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, είναι στο Μητρό, οπότε είναι από μόνη της ήδη μια ΚΙΝΣΕΠ. Η ΚΙΝΣΕΠ, ωστόσο, για να απαντήσω έτσι και τεχνικά σε αυτό που θέσατε, νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι μέλη σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αλλά νομίζω ότι μόνο στα 2/5. Mm-hmm. Μόνο τα 2/5 των μελών μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα. Μέλη. Εσείς γιατί ασχοληθήκατε με αυτή την επιχειρηματικότητα, γιατί κανείς να ασχοληθεί με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και όχι με την mainstream, με την απλή επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, εγώ έχω τελειώσει πολιτικές επιστήμες καταρχάς. Το μεταπτυχιακό μου είναι περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό στα σύνορα Τρικάλων Ιωαννίων, την Κρανιά της Προποτάμου. Mm-hmm. Η ανάπτυξη, αυτό που λέμε ανάπτυξη, ας πούμε, στις ορεινές περιοχές έχει αργήσει ήδη πολλές μέρες, όχι μια μέρα που λέει, σαν την αγάπη. Η αγάπη άργησε μόνο μια μέρα, η ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές άργησε πάρα πολλές μέρες, χρόνια. Οι ορεινές περιοχές της πατρίδας μας αποψηλώνονται από πληθυσμιακά, δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεχώς και απορροφάται ο κόσμος στα αστικά κέντρα. Και αυτό έχει συγκεκριμένες αιτίες και πολιτικές, κεντρικές, κρατικές. Αλλά και όσον αφορά είναι προβλήματα της αγοράς. Η αγορά, λοιπόν, αν μπορούσε να έχει φέρει την ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές, θα το έχει κάνει από μόνη της. Αν υπήρχε κερδοφορία, δηλαδή, για την mainstream επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές, αυτό θα βλέπαμε ότι θα είχε συμβεί. Ωστόσο, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Πλην, αν αφαιρέσουμε, δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές, όπως στην περιοχή μας, ας πούμε, τα Ζαγοροχώρια ή Αράχοβα, ας πούμε, κοντά στην Αθήνα κτλ. Mm. Όλες οι άλλες ορεινές περιοχές φθήνουν συνεχώς χρόνο με το χρόνο. Και εδώ έρχεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Είναι εκεί που το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει, εκεί μπαίνει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η αγορά δεν μπορεί να καλύψει επίσης αυτά τα κενά. Οπότε η κοινωνική επιχειρηματικότητα που έχει το σκοπό της έχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό σε αυτό το θέμα. Και εγώ, επειδή λοιπόν κατάγομαι από μια τέτοια περιοχή και όνειρό μας ήταν πάντα, πως έτσι πολλών παιδιών που μεγαλώσαμε μαζί, περάσαμε τα καλοκαίρια μας όλοι μαζί τα καλοκαίρια στο χωριό, έτσι το όνειρό μας ήταν πως θα πάμε να μείνουμε στο χωριό όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Οπότε ο μόνος τρόπος που βρήκα εγώ να εκπληρώσω το όνειρό μου, το όραμά μου όσον αφορά τις ορεινές περιοχές και το χωριό μου ήταν μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό καταλήξαμε στο να φτιάξουμε την ΚΙΝΣΕΠ, τα ψηλά βουνά, που ασχολείται με την ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Είναι μία από τις πρώτες ΚΙΝΣΕΠ που φτιάχτηκαν στην Ήπειρο. Τι φτιάχνετε εσείς, ποια είναι η δουλειά σας? Εμάς το αντικείμενό μας είναι η αποκέντρωση, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην αποκέντρωση, επίσης στην ανάπτυξη, δικτύωση κάνουμε για τις ορεινές περιοχές και κοινωνική καινοτομία. Δηλαδή, μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και επιχειρηματικά μοντέλα οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτές τις ορεινές περιοχές. Εμείς έχουμε μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, μία ΚΙΝΣΕΠ, γι' αυτό που μιλάμε τόση ώρα, που έχει ιδρυθεί από το 2016, έχει έδρα την Αθήνα, αλλά εγώ συγκεκριμένα δουλεύω εξ αποστάσεως, είμαι στα Γιάννενα και μάλιστα από τον Νοέμβριο θα έχουμε και γραφείο στα Γιάννενα και ασχολούμαστε με την προώθηση μοντέλων που μέσα από τα οποία πολίτες, δήμοι και τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Είναι αυτό που ακούμε τα τελευταία χρόνια, τις ενεργειακές κοινότητες. Και βοηθάτε δηλαδή τις ενεργειακές κοινότητες? Ακριβώς. Τις βοηθάμε παρέχοντας συμβουλευτική. Βοηθάμε δηλαδή ενεργειακές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα να ιδρυθούν, είτε αυτές που έχουν ιδρυθεί να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες.
Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε? Είμαστε από το 2016, είμαστε αρκετά χρόνια και έχουμε βοηθήσει, όπως είπα, αρκετές ενεργειακές κοινότητες και με δήμους. Βοηθάμε και δήμους, δηλαδή, που θέλουν να αναπτύξουν δικές τους ενεργειακές κοινότητες, και πολίτες και επιχειρήσεις. Έχει κέρδη αυτή η ενασχόλησή σας με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με τη συγκεκριμένη Κινσέπ? Σας έχει αποδώσει κέρδη, αν μου λέγατε κάποια πράγματα? Ναι. Εμείς, επειδή αυτό που κάνουμε, ο στόχος μας είναι να έχει κυρίως κοινωνικό αντίκτυπο, και επειδή οι ενεργειακές κοινότητες κατά την ίδρυσή τους και τα πρώτα τους χρόνια δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούμε να έχουμε έσοδα από τις ίδιες ενεργειακές κοινότητες. Δεν πληρωνόμαστε από τις ενεργειακές κοινότητες. Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσω ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορούμε και αντλούμε χρήματα, πόρους, για να πληρώνουμε τους εαυτούς μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες πλέον δωρεάν στις ενεργειακές κοινότητες. Οπότε τα ωφέλη και για τις ενεργειακές κοινότητες είναι μεγάλα, γιατί δεν έχουν κόστος οι υπηρεσίες που παρέχουμε. Πλέον απασχολούμε 5 εργαζόμενους, έχουμε φτάσει στους 5 εργαζόμενους. Είναι μεγάλο το εύρος. Το εύρος μας, πέρα από το κομμάτι το να βοηθάμε ενεργειακές κοινότητες να στηθούν μέσω συμβουλευτικής, μία άλλη μας δραστηριότητα είναι η έρευνα. Δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται, τι δεν πάει καλά, τι προκλήσεις υπάρχουν, τι πλεονεκτήματα υπάρχουν, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ένα άλλο κομμάτι είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση, πάρα πολύ σημαντική. Και το τελευταίο κομμάτι, που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα, είναι να με τεκμηριωμένο τρόπο να πιέζουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό για τη βελτίωση των πολιτικών. Και πώς το κάνουμε αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι συνήθως να το κάνεις. Το ένα είναι, που τα κάνουμε και τα δύο, το ένα είναι η έρευνα, να βλέπεις τι συμβαίνει μέσω από έρευνας, για να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι να δημιουργούνται βιώσιμες και επιτυχημένες ενεργειακές κοινότητες, αυτό που λέμε στο πεδίο, οπότε να τις αναδεικνύουμε και να λέμε στην κυβέρνηση, σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό, κοιτάξτε τι καλές που είναι, τι καλά αποτελέσματα που έχουν, πάμε να τις ενισχύσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι νομικές οντότητες, δηλαδή είναι μια παρέα φίλων, επειδή το κοινότητες μπορεί να ακούγεται ότι είμαστε σε μια γειτονιά. Δεν είναι αυτό, είναι νομικές οντότητες. Υπάρχει νόμος από το 2018, ο νόμος 4513, που η ενεργειακή κοινότητα λοιπόν είναι μια συνεταιριστική επιχείρηση, παρόμοιες με αυτές που είπαμε πριν, τη Κινσέπ, αλλά αυτές δραστηριοποιούνται πλέον καθαρά στον ενεργειακό τομέα. Ενεργειακές κοινότητες ασχολούνται μόνο με τον ενεργειακό τομέα. Συστήνονται. Και αυτό μάλιστα προέκυψε από μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν είναι δηλαδή μόνο πρωτοβουλία της Ελλάδας, που απλά είπε μια μέρα φτιάξουμε ενεργειακές κοινότητες. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που καλεί όλα τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν νόμους μέσα από τους οποίους πολίτες, δήμοι και τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Και για να έρθω τώρα στο ερώτημά σας, όντως από τον Μάιο του 2021, πριν από 1,5 σχεδόν χρόνο, βοηθήσαμε να δημιουργηθεί μια ενεργειακή κοινότητα στην Ήπειρο, λέγεται Κινέργεια. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 60 μέλη και έχει υλοποιήσει ένα πρώτο έργο και τώρα είναι στη φάση της υλοποίησης του δεύτερου έργου. Οπότε υπάρχει ένα αρκετά καλό παράδειγμα πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε, ενισχύοντας τη συγκεκριμένη και δημιουργώντας και παράλληλα και άλλες. Ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να αναπτύξουμε και είναι και το πιο ουσιαστικό, αυτό το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω, είναι ότι τα μέλη της ενεργειακής κοινότητας έχουν άμεσα οικονομικά ωφέλη, πέρα από τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά, τα οποία είναι έτσι πολύ σημαντικά προφανώς. Την περίοδο που ζούμε, βλέπουν τους λογαριασμούς του ρεύματος είναι πάρα πολύ ψηλοί. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ενεργειακή κρίση. Οι τιμές του ρεύματος έχουν σχεδόν διπλασιαστεί και ήταν ήδη ακριβές, δεν ήταν ότι ήταν φθηνά. Οπότε αυτό που μπορεί να επιτύχει κάποιος με το να γίνει μέλος στην ενεργειακή κοινότητα τη συγκεκριμένη, τη Ηπείρου, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι το εξής. Αυτό που κάναμε είναι ότι κατασκευάσαμε ένα παράδειγμα, ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο το συγκεκριμένο βρίσκεται στο Κουτσελιό. Και εγώ, έτσι για να το πω πολύ απλά, μένω στο κέντρο των Ιωαννίνων, μένω στην πλατεία Πάργης, όπου δεν έχω δυνατότητα να εγκαταστήσω ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη μου για να συμψηφίζω το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό με το λογαριασμό μου και έτσι να τον μειώνω. Ακόμα και να είχα τη δυνατότητα, ακόμα και αν με αφήνανε οι γείτονες να εγκαταστήσω π.χ. στην ταράτσα μου στη στέγη της πολυκατοικίας, η συγκεκριμένη πολυκατοικία σκιάζεται από μια διπλανή πολυκατοικία, οπότε δεν είναι και κατάλληλο το μέρος.
Οπότε υπήρχε ένα αδιέξοδο, το οποίο είναι, το αντιμετωπίζουν πολλοί σε πόλεις κυρίως. Οπότε τι κάναμε, δημιουργήσαμε, ο νόμος επιτρέπει τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που έγινε στο Κουτσελιό και εγώ αγόρασα ένα ποσοστό αυτού του φωτοβολταϊκού και η ενέργεια που παράγει αυτό το ποσοστό συμψηφίζεται με την κατανάλωσή μου στην πλατεία Πάργης. Και έτσι μειώνω τον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό είναι το όφελος. Και για να το φέρω έτσι και με ένα παράδειγμα, ένα μέσο νοικοκυριό έχει περίπου μία κατανάλωση το χρόνο περίπου 5.000 κιλοβατόρες και δίνοντας περίπου σε μία ενεργειακή κοινότητα περίπου αυτό κοστίζει γύρω στα 3.000 ευρώ, καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες για 25 χρόνια. Υπάρχει χώρος στη σύγχρονη εποχή για την κοινωνική επιχειρηματικότητα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, όσον αφορά στον πραγματικό κόσμο? Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι απλά υπάρχει χώρος. Επειδή ακριβώς ζούμε σε αυτή την εποχή όπου ο καπιταλισμός έχει ξεφύγει, το σύστημα δηλαδή έχει περάσει τα όρια του, και επίσης οι ίδιοι οι καπιταλιστές, αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγματα, ξέρουν ότι έτσι δεν μπορεί να τραβήξει πολύ ακόμα. Βλέπουν το τέλος να έρχεται. Οι ίδιοι οι καπιταλιστές στρέφονται στο να προσπαθούν να χρηματοδοτήσουν άλλα μοντέλα οικονομίας, τα οποία είναι πιο βιώσιμα από αυτό που ήδη έχουμε. Και έτσι λοιπόν βλέπετε, ας πούμε, σήμερα για παράδειγμα στην Αμερική, social funds να αρχίσουν να γίνονται. Να ιδρύονται. Οπότε τα social funds τι είναι? Ακριβώς αυτό. Είναι funds τα οποία χρηματοδοτούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα σκοπό. Προσπαθούν να στρέψουν, να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να αναπαραχθεί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, βλέπουμε ότι το καπιταλιστικό σύστημα έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Δεν ξέρουμε, και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση κεφαλαίων, τα οποία δεν έχουν πού να επενδυθούν. Γιατί δεν υπάρχει απόδοση. Η απόδοση που είναι απαραίτητη για να επενδύσει κάποιος χρήματα κάπου. Αυτό το πρόβλημα βιώνουμε σήμερα και γι' αυτό ο πόλεμος, για παράδειγμα, ας το πάμε και λίγο και ένα βήμα παραπέρα, ο πόλεμος συμβαίνει όταν τα κεφάλαια δεν έχουν πού να διοικητευτούν. Έτσι λοιπόν η πιο αποδοτική επένδυση είναι η καταστροφή. Εγώ έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και τώρα κάνω το διδακτορικό μου πάνω σε αυτό στο κομμάτι, σε ενεργειακά θέματα, οπότε έχω σπουδάσει, όπως είπα, ηλεκτρολόγος μηχανικός και έχω δούλευα αρκετά χρόνια και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στο ενεργειακό τομέα. Σε συνέχεια αυτού που προαναφέρθηκε, προφανώς αυτό το πράγμα εν μέρη με κάλυπτε, δεν μπορώ να πω ότι είχα παραδείγματα από το εργασιακό περιβάλλον, αλλά ήθελα να κάνω κάτι ακόμα πιο δημιουργικό, κάτι ακόμα που να βάλω έτσι πιο δικά μου προσωπικά χαρακτηριστικά και κυρίως κάτι πιο συλλογικό, γιατί ειδικά ο τομέας της ενέργειας είναι κάτι που εγώ το αντιμετωπίζω ως αγαθό, την ενέργεια, και αυτό σημαίνει ότι έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, έχει συλλογικά χαρακτηριστικά, οπότε θεωρούσα ότι ήταν πολύ δύσκολο μέσα από μια ιδιωτική εταιρεία να υλοποιηθούν αυτά τα όνειρα, ενώ μέσα από τέτοια συλλογικά μοντέλα ήταν πολύ πιο εύκολο. Δύσκολο να κάνει κανείς μια κινσέπ, να δραστηριοποιηθεί στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι διαδικασίες δηλαδή? Το πιο δύσκολο είναι να μπορέσει να ανακαλύψεις, επειδή μιλάμε για κάτι καινούριο, ένα επιχειρηματικό μοντέλο με το οποίο θα δουλεύεις. Από πού δηλαδή θα βγάζεις τα χρήματα που χρειάζεται να βγάζεις για να μπορείς να στέκεσαι σαν επιχείρηση. Το πιο δύσκολο είναι αυτό.
το να δημιουργήσει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι αρκετά εύκολο. Είναι το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας που παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Χρονοβόρο. Είναι αρκετά όχι, όχι, δεν είναι πλέον δεν είναι καθόλου χρονοβόρο, ούτε χρονοβόρο. Ένα καταστατικό χρειάζεται και τουλάχιστον 5 μέλη. Τα καταστατικά είναι έτοιμα από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, σαν πρότυπα καταστατικά. Απλά προσαρμόζεις τους σκοπούς ανάλογα με το. Με το αντικείμενό σου και το έργο που θέλεις να κάνεις. Και μετά είναι απλά τα πράγματα. Όποιος θέλει, μπορεί να το κάνει είτε μόνος του, είτε αν αντιμετωπίζει δυσκολίες για οποιαδήποτε ενημέρωση, μπορεί να απευθυνθεί στην Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλεγγύης Οικονομίας Επίρου και να τον βοηθήσουμε σε ό,τι χρειάζεται πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Γενικά δεν είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ούτε χρειάζεται, επειδή έχω ακούσει έτσι και πολλά έτσι, ότι ο τάδε λογιστής ή ο τάδε δικηγόρος μου ζήτησε τόσα λεφτά ας πούμε, να φτιάξουμε. Δεν χρειάζεται ούτε δικηγόρο ούτε λογιστή για να φτιάξει μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Χρηματοδοτικά εργαλεία τώρα, χρηματοδοτήσεις, από πού μπορεί να αντληθεί χρήμα? Καταρχάς, μπορεί να αντληθεί χρήμα από όπου αντλεί κάθε επιχείρηση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι επιχείρηση. Οπότε μπορεί να αντλήσει χρήμα από όπου μπορεί να αντλήσει και μια κανονική επιχείρηση. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα και πάρα πολλά άλλα. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν social funds, υπάρχουν δυνατότητες που θέλουμε να εξερευνήσουμε κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ναι μεν αλλά, δηλαδή υπάρχουν προοπτικές, αλλά αν βρίσκεσαι στην Αμερική. Εμείς που βρισκόμαστε έτσι στα σύνορα της μιας χώρας όπως η Ελλάδα, στα σύνορά της με την Αλβανία, στην περιφέρεια την καπιταλιστική, είναι λίγο πιο δύσκολο να αντλήσουμε κεφάλαια και πόρους. Και ειδικά σαν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε την Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυης Οικονομίας Επίρου αυτή τη στιγμή και είναι το επόμενό μας βήμα, είναι να βρούμε, να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό fund μέσα από το οποίο κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να εξυπηρετήσουν ένα σκοπό μπορούν να αντλήσουν χρηματοδοτήσεις για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάρκου υψηλής τεχνολογίας εδώ στα Γιάννα, η δημιουργία του Πάρκου υψηλής τεχνολογίας είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Πραγματικό στοίχημα. Κάποιοι μιλούν για Silicon Valley, έτσι, μια μικρή Silicon Valley εδώ πέρα. Βλέπω κάποιους τέτοιους τίτλους. Τι λέτε εσείς τώρα, εσείς θα έχετε ένα χώρο εκεί, κύριε Σγουάρελη, σαν κοινωνική επιχειρηματικότητα, θα έχετε ένα χώρο στο πάρκο υψηλής τεχνολογίας, έτσι? Έτσι φαίνεται, κύριε Ντόκα. Εντάξει, όσον αφορά το Silicon Valley, καταρχάς θα έλεγα ότι η Silicon Valley είναι και λίγο ξεπερασμένη πλέον. Σωστό. Δεύτερον, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Επίσης, να ξέρετε ότι και για τη Silicon Valley τα περισσότερα χρήματα για να δημιουργηθούν όλα αυτά, ακόμα και για τις εταιρείες που σήμερα είναι μεγάλες όπως η Apple και όλες αυτές που ξεπήδησαν από εκεί μέσα, τα χρήματα είναι του αμερικάνικου λαού. Ας πούμε, χρήματα κρατικά τα οποία επενδύθηκαν εκεί για να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να ανταπεξέλθουν. Με ένα πάρκο υψηλής, ένα πάρκο τεχνολογίας γενικά, εμείς είχαμε μια διαφωνία με τον όρο υψηλής, γιατί το υψηλής δείχνει συγκεκριμένα πράγματα. Οι υψηλές τεχνολογίες είναι μαύρα κουτιά, κλειστές τεχνολογίες. Εμείς λοιπόν είχαμε μια διαφωνία με τον όρο, με την ορολογία, αλλά και την ουσία του πράγματος, σαν φορείς κοινωνικής οικονομίας. Εμείς θα θέλαμε ένα πάρκο ανοιχτών τεχνολογιών. Αυτή η συζήτηση λοιπόν έγινε και υπήρχε και μια κόντρα μάλιστα της περιφέρειας με το Peer-to-Peer Lab, που ήταν ο πρώτος εκφραστής, μια ερευνητική κολεκτίβα που έχουμε στα Γιάννα, απασχολεί 20 ερευνητές και ασχολείται με τις ανοιχτές τεχνολογίες. Οπότε υπήρξε μια πολιτική, ας πούμε, κόντρα το προηγούμενο διάστημα, η οποία βέβαια λιάνθηκε. Και λιάνθηκε όταν είχαμε μια συζήτηση με την περιφέρεια όσον αφορά και τη χρηματοδότηση του πάρκου υψηλής τεχνολογίας, που πλέον δεν θα είναι τόσο υψηλής, αλλά θα προβλέπει και ένα κομμάτι για τις ανοιχτές τεχνολογίες, το ελεύθερο λογισμικό και την κοινωνική
καινοτομία, όπως το ζητήσαμε. Και αυτό διευκόλυνε και την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη, που μαγιά του, θα το πω έτσι, που κατάφερε να μαζέψει διαφορετικές απόψεις κάτω από μια ιδέα και από το πάρκο που θέλει να δημιουργήσει, έτσι ώστε ένα από τα τέσσερα κτίρια του πάρκου θα αφορά την κοινωνική καινοτομία, τις ελεύθερες τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό και τις ελεύθερες τεχνολογίες. Εκεί λοιπόν είναι πεδίο δόξης λαμπρό για εμάς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις της περιοχής και όλους τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας να ασχοληθούν με την κοινωνική καινοτομία, να δούμε πώς μπορούμε να διαχύσουμε τεχνολογία, γνώση στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να ωφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα αφορούν και το μεγαλύτερο κομμάτι του πάρκου υψηλής τεχνολογίας. Εμείς λοιπόν θα κοιτάξουμε πώς θα διαχύσουμε τη γνώση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ανοιχτές τεχνολογίες και λογισμικά στην τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει ένα όφελος για όλους από την τεχνολογία που θα παράγεται στην περιοχή. Έτσι, γιατί οι μεγάλες εταιρείες έχουν μια τεχνολογία δικιά τους, κλειστή, με πατέντα, δεν μπορείς να διαχύσεις το όφελος από αυτές τις τεχνολογίες σε μια περιοχή όπως τα Γιάννενα. Βέβαια, προφανώς εξυπηρετούν την τοπική αγορά εργασίας, για παράδειγμα, απορροφούν ανθρώπους από το πανεπιστήμιο, επιστήμονες κτλ., νέους επιστήμονες κτλ., αλλά τα δικά τους. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, το μοντέλο της Κίνας, για παράδειγμα, το θαύμα, το κινέζικο θαύμα, οφείλεται ακριβώς σε αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει πατέντα στην Κίνα. Όταν μια εταιρεία, όσο μεγάλη και να είναι αυτή, πάει να φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Κίνα, αυτό που ξέρουν και υπογράφει πρώτα η εταιρεία, είναι ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει βιομηχανική κατασκοπία. Μπορώ να πάρω, να ξέρω, να έχω το γνώση των τεχνολογιών των οποίων παράγεις. Έτσι λοιπόν γι' αυτό βλέπουμε ότι η Κίνα αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, γιατί στην Κίνα δεν υπάρχει αυτό που λέμε πατέντα. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα ήταν. Γιατί νομίζω ότι όποια ιδέα και να έχει κάποιος, είναι αυτό που λένε, τι θα ήθελες να κάνεις στη ζωή σου όταν μεγαλώσεις, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Καταλήγουμε οι περισσότεροι να δίνουμε το χρόνο της ζωής μας σε κάποιον εργοδότη για να κάνει αυτός το όνειρό του πραγματικότητα. Μέσα από την κοινωνική οικονομία αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε το χρόνο μας στο δικό μας όνειρο, στη δικιά μας ζωή και να μην είμαστε εργάτες. Λοιπόν, αυτό το θέμα της εργασίας κάπου και αυτό μαζί με όλα τα άλλα στις μέρες που είμαστε θα αρχίζει, όπως βλέπετε, και αλλάζει και έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί τριγμοί και στα ζητήματα εργασίας παγκόσμια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι και αυτό κάτι ανάμεσα από, και εμείς είμαστε κάτι ανάμεσα από επιχειρηματίες και εργαζόμενοι.